πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωσε τον αντίπαλο του λαού, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μονοπωλιακούς ομίλους, από πολύ νωρίς και όχι μόνο την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως, έλεγε πέρσι, έχουμε δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις δεσμεύσεις αυτές δεν θα τις απεμπολίσουμε, λέγαμε. Ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανόρθωσης και Ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας θα είναι φυσικά μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης των γενικότερων δεσμεύσεων, έλεγαν, που προκύπτουν από τις συνθήκες αυτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται το χρέος και καλεί το λαό να πληρώσει μέρος του. Προτείνει ένα άλλο μοντέλο καπιταλιστικής ανάπτυξης, όμως με στήριξη των λεγόμενων υγιών επιχειρηματιών, λες και το πρόβλημα είναι ότι είναι άρρωστοι, στα πρότυπα του Ομπάμα, των εκατομμυρίων φτωχών των ΗΠΑ. Γι' αυτό και συναγωνίζεται με την κυβέρνηση και άλλες δυνάμεις του ευρωμονόδρομου για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερους στα κοινωνικά πτωχοκομεία. Συναγωνίζεται με τη Νέα Δημοκρατία στις διεθνείς περιοδίες και στα φόρουμ των μεγαλοεπιχειρηματιών για το ποιος υποστηρίζει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος θα στηρίξει περισσότερο τα μονοπόλια και ποιος θα τους μειώσει περισσότερο τους φόρους. Γι' αυτό και βιομήχανοι του ΣΕΒ, διάφορες ενώσεις βιομηχάνων, όπως η φαρμακοβιομήχανη, τα ελληνοαμερικάνικα και ελληνογερμανικά επιμελητήρια, τον καλοβλέπουν και δεν ανησυχούν για το ενδεχόμενο να κυβερνήσει με βάση επίσημες δηλώσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού αποδέχεται τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χρέος, αφού έχει δηλώσει ότι θέλει μια Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα μονοπόλια θα έχουν το πάνω χέρι, το μόνο που μπορεί να διαπραγματευτεί είναι η όλη σφαγή των λαϊκών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι μπορεί να υπάρχει δίκαιη μοιρασιά του πλούτου μέσα σε αυτό το σύστημα που λειτουργεί στη βάση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη απάτη. Το ψευτοδίλημα ΣΥΡΙΖΑ η Μέρκελ είναι εσχρό. Στις επίσημες συνεντεύξεις βέβαια λέει ότι η Μέρκελ είναι μια ρεαλίστρια πολιτικός που θα τα συζητήσουν μεταξύ τους και μάλλον θα τα βρουν. Την ίδια ώρα που υπόσχονται στη γερμανική κυβέρνηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αξιόπιστος συνομιλητής τους, προσπαθεί να ταυτίσει όποιον δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ με τη Μέρκελ. Ενώ συνειδητά κρύβει ότι τη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη στηρίζουν και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι τη στηρίζουν και ο Ραχώη και ο Κάμερον και ο Ολάντ που θα έφερνε το δίθεν το νέο άνεμο. Και οι άλλοι πρόεδροι και πρωθυπουργοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή μήπως όλοι αυτοί είναι τίποτα καλόπαιδα.